Πρώτο ραντεβού απόψε με την κυρία Σταυρούλα Τσιμπρή, δικηγόρο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία βρίσκεται στη Μελβούρνη για να επισκεφθεί συγγενικά της πρόσωπα και με την ευκαιρία να μας ενημερώσει για διάφορα νομικά ζητήματα που νομίζουμε ότι θα σας βοηθήσουν στην ενημέρωση να έχετε μια καλύτερη άποψη για το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα. Καλησπέριζουμε λοιπόν την κυρία Τσιμπρή και το πρώτο ερώτημα είναι γενικό και αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δικαιοσύνης. Δημήτρη, καλησπέρα σε εσένα και στον Πέτρο και στους ακροατές του σταθμού σας. Όντως το ερώτημά σου είναι αρκετά γενικό, θα πρέπει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο τι εννοείς την κατάσταση όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης, όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Αν μπορείς να μας δώσεις πόσες υποθέσεις είναι σε εκκρεμότητα, για παράδειγμα στα ποινικά, στα αστικά δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, στα διοικητικά δικαστήρια που εκκρεμούν ως επιτοπλίστων φορολογικές και τελωνιακές υποθέσεις, που όπως καταλαβαίνεις έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομική πορεία της χώρας, εκκρεμούν πάνω από 440.000 υποθέσεις. Ο χρόνος αναμονής είναι 5 με 7 χρόνια. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας είναι λιγότερο, αλλά και εκεί επάνω η δικάσιμη μπορεί να είναι ανάλογα με τη διαδικασία για το 2016, για το 2017. Κατάλαβα. Σχηματικά δηλαδή μπορώ να σου πω ότι 6.000 κακουργήματα εκκρεμούν σε όλη την Ελλάδα και έχουν υποβληθεί 750.000 μηνύσεις από το 1997 έως και σήμερα που δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί. Ωραία, πάμε τώρα σε πιο πρακτικά ζητήματα, κυρία Τσιμπρή. Εάν κάποιος έχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του και η ποινή είναι εξαγοράσιμη, πόσο πρέπει να πληρώσει και αν δεν έχει να πληρώσει, τι συμβαίνει? Λοιπόν, σύμφωνα με έναν καινούριο νόμο το 2011, όλες οι ποινές διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν. Δηλαδή, από εκεί που πριν ήταν στα μονομελή πλημελιωδικεία, για παράδειγμα, 300 ευρώ ο μήνας, τώρα έχει ανέβει στο δυσθεώρητο ποσό των 1.200 ευρώ και πάνω. Αυτό είναι 300% αύξηση. Ακριβώς, ανάλογα με την κρίση του δικαστή. Εάν κάποιος δεν καταδικαστεί ερήμην, ο δικαστής μπορεί να βάλει και 20 ευρώ ημερησίως και 40 ευρώ ημερησίως και πάνω. Με συγχωρείτε λιγάκι, δεν υπάρχει φαίνεται υποτίμηση στις ποινές. Αντίθετα, το κόστος της ημερήσιας εξαγοράς της ποινής έχει ανέβει. Αυτό είναι απέτηση της Τρόικας, για να καταλάβουμε. Πιστεύω πως ναι. Δεν έχει βγει να υποθεί καθαρά, αλλά πιστεύω πως ναι. Όπως και άλλα πράγματα είναι απέτηση της Τρόικας. Όταν σου λέει πρέπει να βρεις 11 δις από μέτρα, από κάπου πρέπει να τα βρεις. Μάλιστα. Μειώνεις μισθούς, μειώνεις συντάξεις και αυξάνεις την πρόσβαση στη δικαιοσύνη έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να προσφύγει. Δηλαδή θα αναγκαστεί να πληρώσει το φόρο ή θα πάει φυλακή. Γιατί ποιος θα μπορέσει να δώσει, αν καταδικαστεί για 3 μήνες, θα πρέπει να δώσει σχεδόν 5.000 ευρώ. Κατάλαβα. Ποιος θα μπορέσει να τα δώσει? Θα πάει φυλακή. Θα γεμίσουν οι φυλακές. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει πάρα πολλούς. Είναι πολύ αυτοί που εύκολα οι φυλακές, δυστυχώς. Είναι πολύ αυτοί που χρωστάνε. Αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν, όχι αυτοί που πρέπει. Ωραία. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης? Αν αναφέραμε κάποια πράγματα στην αρχή της κουβέντας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου για να βγει μια μετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση μπορεί να περάσουν χρόνια, έτσι δεν είναι? Και 10 και 12 χρόνια. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Μάλιστα. Και ποιο είναι το κόστος, κυρία Τσιμπρή, για έναν πολίτη ώστε να προσφύγει στη δικαιοσύνη? Δηλαδή, απλά να το πούμε, ναι, θέλω εγώ να κάνω μία μήνυση σε σένα. Κάτι μου έχεις κάνει και θέλω να σου κάνω μήνυση. Ναι. Καταρχήν, ο λόγος, πιστεύω εγώ, από την εμπειρία μου, την πολύχρονη εμπειρία μου στα δικαστήρια, είναι η υλικοτεχνική υποδομή. Δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες, ούτε αρκετοί δικαστές, ούτε αρκετοί δικαστικοί υπάλληλοι, έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται γρηγορότερα οι υποθέσεις. Όσον αφορά τώρα το κόστος, και από εκεί που ήταν προσβάσιμο σε έναν απλό πολίτη, πλέον έχει γίνει και εκεί πρόβλημα. Δηλαδή, πριν για να καταθέσεις μία μήνυση ήθελες 10-20 ευρώ, τώρα θέλεις 100. Μάλιστα. Και υπάρχει σκέψη αυτή τη στιγμή να ανέβει σε μεγαλύτερα ποσά. Αυτά τα 100 ευρώ είναι χρήματα τα οποία εισπράττει το δημόσιο. Εφόσον λοιπόν υπάρχει απέτηση από την Τρόικα για περισσότερα χρήματα,
θα βρεθούν τρόποι να εξοικονομηθούν και από την κατάθεση μηνύσεων, από την εκδίκαση αστικών υποθέσεων και ούτω καθεξής. Ωραία. Τώρα, κυρία Τσιμπρή, εσείς έχετε... Συγγνώμη για τη διακοπή, επιβαρύνοντας πάντα τον απλό και μέσο πολίτη. Γιατί αυτός δεν έχει τα χρήματα. Σίγουρα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Κυρία Τσιμπρή, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία σε θέματα νομικά και από τα δικαστήρια. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος που ζει εδώ στη Μελβούρνη και έχει ανοιχτές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Θα πρέπει καταρχήν να βρει κάποιον δικηγόρο που να έχει την ικανότητα που να τον εξυπηρετεί στις υποθέσεις που χρειάζεται, και κατά δεύτερον και κυριότερον να του κάνει ένα πληρεξούσιο, το οποίο συνήθως το στέλνουμε εμείς από την Ελλάδα μέσω email στον πελάτη, έτσι ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις του. Ωραία. Και πάμε τώρα σε μια ερώτηση που έχει και αυτή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν συμπατριώτες μας, κυρία Τσιμπρή, εδώ στη Μελβούρνη, που έχουν εκκρεμότητες, έχουν χρέη δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμπάρικοι, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά? Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια. Κατά κύριο λόγο μπορούν να υπαχθούν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όσοι δεν έχουν την ικανότητα πτώχευσης. Και αυτό αποκλεί τους εμπόρους, για παράδειγμα. Μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν δάνεια καταναλωτικά, χρέη από πιστωτικές κάρτες και επαγγελματικά δάνεια. Στεγαστικά. Εφόσον όμως έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, και στεγαστικά δάνεια. Όλες αυτές οι οφειλές μπορεί να είναι ληξιπρόθεσμες και να μην είναι. Δηλαδή μπορούν να χρωστάνε μία ή δύο δόσεις, αλλά μπορούν και να μην χρωστάνε. Να θέλουν προληπτικά να το κάνουν, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μείωση των εισοδημάτων τους. Αυτό βασικά έχει να κάνει με χρέη που είναι προς τις τράπεζες, από ό,τι καταλαβαίνω. Βασικά, εγώ τώρα αν ναι. έχω χρέη, αν έχω εγώ για παράδειγμα χρέη προς το δημόσιο, προς την εφορία, προς το ασφαλιστικό ταμείο, προς το ΙΚΑ για παράδειγμα. ΙΚΑ, ΤΕΔΕ, διοικητικά πρόστιμα, πρόστιμο από παράνομη στάθμευση, όχι. Όχι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι. Ωραία, κυρία Τσιμπρή, να σας... Και βέβαια να μην έχουν δημιουργηθεί τα αίτια, τα χρέη αυτά, έναν χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης. Δηλαδή? Δηλαδή, αν κάποιος έχει δημιουργήσει ένα χρέος μέσα στο 2012, δεν μπορεί να υπαχθεί σε αυτήν τη ρύθμιση παρά μόνο το 2013. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Τσιμπρή, να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την ενημέρωση. Μία τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό θα παραμείνετε στη Μελβούρνη? Τουλάχιστον 2 μήνες, γιατί μου αρέσει αρκετά. Το λέω αυτό γιατί ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, από τις ερωτήσεις, απορίες και τις παρατηρήσεις των ακροατών μας. Πάντα καλό στη διάθεσή σας σε ό,τι χρειαστείτε, με μεγάλη μου ευχαρίστηση, και για όποιες απορίες έχετε. Να είστε καλά, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.